Θα σταθώ σε λίγα πράγματα που είπαν οι προλαλήσατες. Ο Βασίλης είναι ένας πολιτικός μηχανικός, η Τόνια Κουζή είναι αρχιτέκτονας, ο κύριος Μπιτσάνης ασχολείται με την τοπική ιστορία, τη δουλειά έχω εγώ εδώ. Εγώ ασχολούμαι με την πληροφορική. Και με την πληροφορική, μεγάλη μου αγάπη στην πληροφορική είναι τα μεγάλα δεδομένα. Και τα μεγάλα δεδομένα είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Η λέξη δεδομένα είναι αλήθειες. Το δεδομένο είναι κάτι που ισχύει, είναι μια αλήθεια. Και αυτή η πλατφόρμα, η πλατφόρμα καταγραφής των ιστοριών των κτηρίων, έρχεται να καταγράψει αλήθειες. Και όπως είπαν ήδη, όσοι μίλησαν πριν, οι αλήθειες αυτές μάλλον μας φαίνονται ελκυστικές σε εμάς, την νεότερη γενιά, και ελπίζω και στους παλιότερους που τους γεννούν συναισθήματα τα οποία προφανώς έχουν καταστραφεί ως εικόνες στον πραγματικό τους κόσμο, αλλά ζουν στη φαντασία τους, ερχόμαστε να τα αναβιώσουμε. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να εκμηδενίσουμε το χρόνο και μπορούμε να εκμηδενίσουμε το χώρο, αν προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε με το σωστό τρόπο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στην απλή καταγραφή από την ομάδα μας, από την ομάδα όσων εθελοντών θέλουν να συμμετέχουν και είναι ήδη αρκετοί άνθρωποι που μας έχουν προσεγγίσει. Η πλατφόρμα αυτή πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Πέραν από την απλή δυνατότητα που υπάρχει, βλέποντας, παρατηρώντας στο χάρτη κτίρια, να μπορέσουμε να δούμε κάποιο κτίριο, να δούμε στοιχεία για κάποιο κτίριο, πατώντας πάνω στο χάρτη και βρίσκοντας το όνομά του, να δούμε λεπτομέρειες, πληροφορίες που μπορεί να υπάρχουν, στοιχεία για την κοινωνική του ιστορία, αναλυτικές φωτογραφίες και διάφορα άλλα δεδομένα τα οποία είτε είναι κοινωνικά είτε είναι αρχιτεκτονικά. Το σημαντικό στοιχείο το οποίο θέλουμε να προβάλλουμε μέσα από αυτό είναι η δυνατότητα που δίνεται στον κάθε ένα από εσάς να προσθέτει τις δικές του ιστορίες που γνωρίζει για κάποιο κτίριο και τις δικές του φωτογραφίες που έχει από σημεία, από κτίρια, από μέρη της Καλαμάτας. Ακόμα υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής νέων σημείων, τα οποία ακόμα δεν έχουν καταγραφεί, προκειμένου να προσθεθούν. Ο κύριος Μπιτσάνης το τόνισε στο τέλος της περίοδου ομιλίας του, λέγοντας ότι η συμβολή όλων, το να σκάψει ο καθένας το σεντούκι της μνήμης του και να βρει φωτογραφίες και να τις μοιραστεί με όλο τον κόσμο, είναι ο τρόπος να διατηρήσουμε την ιστορία που μας έφτασε μέχρι σήμερα εδώ, στο μέλλον. Αυτό θέλουμε να κάνουμε μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Και για μένα, πραγματικά, η αξία των δεδομένων είναι αυτή. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Ήδη αυτά όλα όσα βλέπουμε είναι διαθέσιμα σε όλους. Και ήδη εμείς είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε πληροφορίες από όλους. Είτε αυτές αφορούν την κοινωνική ιστορία, είτε αυτές αφορούν φωτογραφίες, είτε αφορούν καινούργια σημεία, καινούργια κτίρια. Αναφέρθηκε πως δεν μιλάμε μόνο για σημαντικά κτίρια. Η ιστορία, νομίζω, δεν έχει γραφτεί στα σημαντικά κτίρια. Έτσι. Μπορούμε, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα να δεχτεί όλα αυτά. Και μιλώντας γι' αυτό, θα ήθελα να σας πω και για την έννοια των ανοιχτών δεδομένων. Τα ανοιχτά δεδομένα, οι ανοιχτές αλήθειες που θα πρέπει να τις κατέχει ο καθένας, να βρίσκονται στα χέρια όλων, είναι κάτι που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Και σήμερα, εδώ κάνω κάλεσμα σε οποιονδήποτε φορέα και στο Δήμο να υιοθετήσει την πλατφόρμα, να λάβει τα ανοιχτά δεδομένα και με τη δική μας βοήθεια να γίνει μία μελέτη για να φτιαχτούν εφαρμογές οι οποίες θα αφορούν νέες γενιές. Ήδη έχουμε έτοιμη μία μελέτη επαυξημένης πραγματικότητας μέσα από την οποία θα μπορεί κάποιος με τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύει η πλατφόρμα να περιηγηθεί εικονικά στο χρόνο μπροστά από κάθε κτίριο. Κάτι το οποίο θα είναι μία επιπλέον καινοτομία πέραν από τις πρωτοπορίες που ήδη έχει αυτή η πλατφόρμα, μία επιπλέον καινοτομία που θα έκανε την πόλη μας και τα κτίρια της πόλης μας αρκετά πρωτοποριακή. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, να σας ευχαριστήσω που είστε απόψε εδώ. Η διεύθυνση για να μπείτε, να δείτε, να θυμηθείτε, να βρείτε καινούργια πράγματα είναι η διεύθυνση buildings.kalamata2030.gr. Αν μπείτε στη σελίδα Facebook του Καλαμάτα 2030, θα βρείτε πληροφορίες, θα μπορέσετε να περιηγηθείτε, να βρείτε την εφαρμογή.
πραγματικά κάνουμε κάλεσμα σε όλους που έχουν μνήμες που αξίζει να μοιραστούν με όλο τον κόσμο, να το τολμήσουν, να το κάνουν. Τα δεδομένα αυτά είναι ανοιχτά και οι αλήθειες ανοίγουν σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.